βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο των εγκρίσεων που απαιτούνται για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την αποκατάσταση του ενετικού τείχους στο ύψος της Χανιόπορτας. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες από το Δήμο, Δημοτική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο σε έκτακτες συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου. Από την Παρασκευή 13 του μήνα βρίσκονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες αλλά και η δημοσίευση που απαιτείται για την έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση στην ΠΕΧΟ της αποκεντρωμένης διοίκησης. Είμαστε σε τελικό στάδιο, περιμένουμε από μέρα σε μέρα την έγκριση και μόλις την πάρουμε σε συνεργασία με τον εργολάβο, με τον ανάδοχο του έργου, θα ξεκινήσουμε την αποκατάσταση του τείχους. Το κλείσιμο της Χανιόπορτας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ζητηθεί για 10 ημέρες. Ο στόχος μας όμως είναι να το εκτελέσουμε το έργο της καλοσχέσης, οι οποίες πρέπει να τοποθετηθούν εκεί, στον συντομότερο δυνατό χρόνο, δηλαδή 5 με 6 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, το δεκαήμερο είναι καταληκτικό, δεν θα μπορεί να υπερβεί τις 10 ημέρες το κλείσιμο της Χανιόπορτας. Υπάρχει ένας σχεδιασμός, ο οποίος έχει κατατεθεί, έχει περάσει από όλα τα όργανα. Εκ των πραγμάτων θα υπάρξουν αλλαγή στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα χρησιμοποιηθούν δρόμοι όπως είναι η Πλαστήρα, η Σοφοκλή Βενιζέλου, η Εφόδου, η Μήνος, η Πυράνθου. Σε συνεργασία και σε συνεννόηση και με τους οδηγούς λεωφορείων και με το αστικό κτέλ και το υπεραστικό κτέλ. Και σε κάθε περίπτωση, όταν ξεκινήσει το έργο, μία μέρα πριν, θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ούτως ώστε αν μπορούν να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους προς αυτή την κατεύθυνση και να έχουν και λίγο υπομονή.